Κυρίες και κύριοι, φίλοι της Ακαδημίας, αδελφοί του αρχαίου και αποδεδειγμένου σκοτικού τύπου και οι αδελφοί βεβαίως όλων των άλλων τεκτονικών δυνάμεων που είσαστε σήμερα εδώ σε αυτή την υβριδική παρουσίαση, δηλαδή όσοι το βλέπετε μέσω Zoom, και όσοι είχαν την καλοσύνη, αλλά πιστεύω και την τύχη να το δουν ζωντανά, διότι μετέπειτα θα έχουμε μία μακρά συζήτηση, η οποία δεν πρόκειται βεβαίως μετά να μεταδοθεί στο YouTube, διότι προσέχουμε πάντοτε να κρατάμε την ανωνυμία των μελών μας, των φίλων τους και των προσκεκλημένων. Σήμερα, όπως είχε ανακοινωθεί, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή ο μιλητής να είναι ο κρατιότητος επίτιμος ύπατος μεγάλος ταξιάρχης του Ιππάτου Συμβουλίου, Ιορδάνης Πουρπούρες, 303ος, και θα μας μιλήσει για την δημιουργία και εξάπλωση του τεκτονισμού στην Ελλάδα από το 1782 μέχρι το 1872, όπου ιδρύεται και το Ήπατο Συμβούλιο. Ιορδάνη μου, έχεις τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, αδελφοί μου, με τις τιμές και τα αξιώματα που αρμόζουν στους βαθμούς σας, είπα το μεγάλο ταξιάρχα, σας ευχαριστώ που είμαι μαζί σας. Μέχρι τώρα είχαμε μιλήσει για τα μεγάλα συντάγματα. Τα μεγάλα συντάγματα του Μπορντό του 1762 και του Βερολίνου του 1786 θεμελιώνουν τη δομή του αρχαίου και αποδεδειγμένου σκοτικού τύπου. Την ίδια εποχή, στα τέλη δηλαδή του 18ου αιώνα, αναπτύσσεται και ο τεκτονισμός στην υπόδουλη ακόμα Ελλάδα, συμβάλλοντας με τη δυναμική και τις ιδέες του στο αίτημα της ελευθερίας και στη γέννηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Υπήρξαν αρκετές μεμονωμένες στοές που ανέπτυξαν αξιόλογη δράση, σχεδόν όλες σκοτικές. Αλλά για την οικονομία της συζήτησής μας δεν θα αναφερθούμε καθόλου σε αυτές. Θα περιγράψουμε συνοπτικά. Πρώτον, τις στοές των Επτανήσεων και της Ιωνίου Πολιτείας. Δεύτερον, τις στοές των μεγάλων πόλεων της Ανατολικής Μεσογείου, Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη. Και τρίτον, την ίδρυση της πρώτης μεγάλης στοάς στο ελεύθερο νέο ελληνικό κράτος και τη συγκρότηση της πρώτης της διοίκησης, ταυτόχρονα με την ίδρυση του Ελληνικού Ιππάτου Συμβουλίου του Αρχαίου και Αποδεδειγμένου Σκοτικού Τύπου. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο τεκτονισμός στην Υπηρετική Ευρώπη εισήχθηκε και αναπτύχθηκε καταρχάς από τους Σκοτσέζους Ιακωβίτες, τους οπαδούς δηλαδή του εκθρονισμένου Ιάκωβ Στιούαρτ. Ακολούθησαν τον έκτοτο βασιλιά στην εξορία στο Παρίσι στα τέλη του 17ου αιώνα. Και εκεί άρχισαν να ευρύνουν στο ΕΣ, μεταφέροντας σκοτική τεκτονική παράδοση στη Γαλλία και κατόπιν στη Γερμανία. Οι ανώτεροι, δηλαδή οι πέρα της τεχνίας, πέρα του διδασκάλου βαθμοί, ονομάζονται από την πρώτη στιγμή και από όλους, χωρίς εξαίρεση, σκοτικοί. Οι κύριοι σκοτικοί μυθικοί μύθοι και των εκλεκτών υπάρχουν ήδη από το 1750. Όμως οι Σκότοι τέκτονες δεν έχουν μία κεντρική διοίκηση. Έτσι αναπτύσσονται οι λεγόμενες σκοτικές μεγάλες μητέρες στοές, στο Παρίσι, τον Μπορντό, τη Μασαλία, τη Λιόν και το Βερολίνο μεταξύ άλλων, κάθε μία εκ των οποίων αναπτύσσει τους παρόμοιους μυθικούς μύθους με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή σε 7, 11 ή περισσότερους βαθμούς. Πολύ ποιητικά, τα μεγάλα συντάγματα του Βερολίνου μας περιγράφουν τους διαφορετικούς τύπους του σκοτικού συστήματος, των οποίων οι διδασκαλίες υπήρξαν κλάδι ενός και του αυτού δέντρου και ενώθηκαν για να συναποτελέσουν τον αρχαίο και αποδεδειγμένο σκοτικό τύπο. Το 1764 ιδρύθηκε το πρώτο καθαρά υποτικό σκοτικό σύστημα με την αιτική παράδοση, η αυστηρά τήρηση, από τον Βαρόνο Χαμπούντ. Ακολουθώντας την παλιά υποτική παράδοση, διατήρησαν τη διαίρεση της Ευρώπης στις μεσαιωνικές περιφέρειες, οι γλώσσες που λέμε ακόμα στη Ρόδο, που δηλώνουν τις 7 πρώτες εθνικές ομάδες που μετήχαν στις αυροφορίες.
και ήταν Προβυγγίας, Οβέρνης, Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Αγγλίας και Ισπανίας. Ας το κρατήσουμε αυτό. Και ας έρθουμε στα δικά μας, ξεκινώντας από τα Επτάνησα. Η πρώτη στοά που ιδρύθηκε είναι στο Άμπερφιτζέντσα, για μεσάς, της Κέρκυρας. Λέγεται ότι ιδρύθηκε αρχικά το 1740 με πρώτο σεβάσμα τον προβλεπτή της Ενετικής Πολιτείας. Δεν υπάρχουν στοιχεία γραπτά που να το επιβεβαιώνουν και είναι αρκετά περίεργο ο ίδιος ο προβλεπτής να ηγείται σε τεκτονική στοά 2 χρόνια μετά την καταδίκη του τεκτονισμού από την Παπική Δούλα. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υπήρξε, σύντομα ανέστειλε τις εργασίες της. Τη 13η Ιουνίου 1782, η μεγάλη σκοτική μητέρα στοά της Βερόνας, εν Ανατολή Παδούης, της Πάδοβας δηλαδή, η οποία ήταν εξερτημένη από το σκοτικό διευθυντήριο της Λιόν, με εγκριτικό πίνακα επικυρώνει την αίτηση ίδρυσης της Μπενεφιτσέντσα, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία της αίτησης, που ήταν η 30 Αυγούστου 1781. Αυτή η μεγάλη στοά ασκούσε τότε την αυστηρά τήρηση. Με την υποτική διαίρεση που αναφέραμε πριν, τα Επτάνησα ήταν μέρος της Ιταλίας, που τότε και η Ιταλία δεν ήταν η ενιαία χώρα που ξέρουμε σήμερα, αλλά ήταν διαιρεμένη σε 6-7 κρατήδια. Και η Λιόν είχε την εποπτεία της περιοχής. Ο πρόεδρος της Ιταλικής Μητρικής Μεγάλης Στοάς, που χορήγησε την Δυτική Χάρτα, ήταν ο διάσημος στην εποχή του ακαδημαϊκός και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβα, γιατρός Κόντε Καρμπούρι. Ο αδερφός μας Ανδρέας Ριζόπουλος ήταν εκείνος που ταυτοποίησε τον Κόντε Καρμπούρι με τον Μάρκο Χαρμπούρι, που είχε γεννηθεί στη Διαχαλονιά. Διάσημος επιστήμονας αλλά και διάσημος τέκτονας, του οποίου τη γνώμη επιζητούσαν οι τέκτονες της Ευρώπης αλλά και οι υπεφωτισμένοι της Βαβαρίας. Γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για τη δράση του από τα αρχεία της αστυνομίας της εποχής που τον παρακολουθούσε συνεχώς. Καθώς Σκότοι Ακοβίτες, αυστηρά τήρης και Γερμανοί υπεφωτισμένοι ήταν σταθερά ύποπτοι για τη συμμετοχή στα επαναστατικά κινήματα που έβραζαν εκείνο τον αιώνα σε όλη την Ευρώπη. Οφείλω να προσθέσω ότι ο αδελφός του Κόντε Καρμπούρι, ο Μαρίνος Χαρμπούρης, υπηρέτησε στο Ρώσικο στρατό και συνεργάστηκε με έναν άλλο σπουδαίο κεφαλονίτη, στρατιωτικό και τεκτονά, το στρατηγό της Αυτοκρατορίας Πέτρο Μαλισσινό. Ο Μαλισσινό με τη σειρά του ίδρυσε τον πρώτο καθαρά ρωσικό τεκτονικό τύπο, επίσης επηρεασμένο από την αιτική υποτική παράδοση. Είναι μια πληροφορία που είχα δώσει πριν από αρκετά χρόνια στον Λέανδρο, με την παράκληση να μην αναθέσει απλά στον πολυχρόνο μια μετάφραση των τυπικών του Μελισσινού, αλλά αύριο χρόνο να ασχοληθεί βαθύτερα με το έργο του. Σκεφτείτε, δύο κεφαλονίτες του 18ου αιώνα, ο Χαρμπούρης στην Ιταλία, ο Μελισσινός στη Ρωσία, συνεργάζονται και είναι αυτοί οι Έλληνες που θα αναπτύξουν τον υποτικό σκοτικό τεκτονισμό, ο καθένας στη χώρα του, και είναι εξίσου δυναμικά ενεργοί στο μεταβαλλόμενο πολιτικοκοινωνικό περιβάλλον της εποχής τους. Σίγουρα ένα κεφάλαιο που αξίζει κάποτε να ερευνηθεί διεξοδικά, πιθανόν να υποστηρίζαμε μια υποτροφία και ένα νέο ερευνητή σε μια διδακτορική μελέτη. Συνεχίζουμε. Τον Ιούνιο του 1782, όπως είπαμε, ιδρύθηκε η Μπενεφιτσέντσα. Τον επόμενο ακριβώς μήνα, Ιούλιο του 1782, στο Βίλεσμπαντ, ο Γουιλερμός καταργεί την αυστηρά τήρηση και την απορροφά στον μεταρρυθμισμένο σκοτικό τύπο, στο Ρεκτιχέ δηλαδή. Οι Κερκυραίοι αδελφοί ακολουθούν. Και μαζί σχεδόν με την είδη στην Μπενεφιτσέντσα βρίσκουμε να λειτουργεί περιστήλιο σκότων δασκάλων, του πρώτου από του ανώτερου σκοτικού βαθμού που εργάζονταν στο Ρεκτιχέ. Και το όνομα του περιστήλιου ήταν Σκοτική Επιτροπή, το ΜΙΤΑ ΕΚΟΣΕΛ. Υπήρξαν όμως και άλλες στοές στα Επτάνησα, οι οποίες ήταν εξερτημένες από άλλη σκοτική μητέρα στο ΑΧ ή επέλεξαν να διατηρήσουν τη δική τους σκοτική παράδοση και να μην ακολουθήσουν τη μεταρρύθμιση. Και έτσι φτάνουμε σε ένα μεγάλο Έλληνα πολιτικό και τέκνονα, τον Διονύσιο Ρώμα, γενικός πρόξενος της Βενετίας για το Μοριά και τη Ρούμελη, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής για την ψήφιση του Επτανησιακού Συντάγματος, πρίτανης Κέρκυρας και μετά γερουσιαστής. Ο έλεγχος της Επτανής Πολιτείας έχει πλέον περάσει από το 1807 στη Γαλλία του Ναπολέοντα. Ο Βοναπάρτης χρησιμοποιεί τον τεκτονισμό ως εργαλείο της εξουσίας του και υποχρεώνει τις διαφορετικές μεγάλες στοές να υπαχθούν στη Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας, όπου ο μεγάλος διδάσκαλος αναλαμβάνει ο αδελφός του, Λουδοβίκος Βοναπάρτης. Να σημειώσουμε επίσης ότι το Μητρικό Ιππατοσυμβούλιο έχει πλέον ιδρυθεί στο Τσάρλστον από το 1801
Και από εκεί ο Ντεγκρά στη Γη έφτασε στη Γαλλία το 1804 και ίδρυσε το πρώτο ύπατο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Προσχώρησε στην Ένωση που το Βοναπάρτη, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς αρχικά, με τη διαβεβαίωση ότι θα σεβαστούν την ανεξάρτητη εξουσία του ύπατου Συμβουλίου. Όμως μετά την ίδρυση από τη Μεγάλη Ανατολή του Συμβουλίου των Τύπων, Grand Directorate, καταλαβαίνει ότι στόχος είναι η υποβάθμιση και η χειραγώγηση του ύπατου Συμβουλίου, το οποίο για να είναι κανονικό πρέπει να είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο. Sovereign and independent. Και μπροστά στην παραβίαση πράξης ένωσης και του μεταξύ του κονκορδάτου, ανεξαρτητοποίησε το ύπατο Συμβούλιο και αποχώρησε από το Συμβούλιο των Τύπων. Επανερχόμαστε στο θέμα μας. Ο Ρώμας πηγαίνει στο Παρίσι με αφορμή τη γέννηση του παιδιού του Ναπολέοντα για να ευχηθεί επίσημα. Ζητάει τότε και υπαγάγει τις κερκυραϊκές στοές Μπενεφιτσέντζα και Φιλογένεια υπό την αιγίδα της Μεγάλης Ανατολής, λαμβάνοντας την άδεια να λειτουργήσει και ως περιφερειακή μεγάλη στοά, με το δικαίωμα να ιδρύει στο ΕΣΤΑ Επτάνησα. Ταυτόχρονα, και λειτουργώντας ως πολιτικός και Έλληνας πατριώτης, διευκρινίζει γραπτά ότι το όνομα της στοάς Φιλογένεια σημαίνει φίλος του γένους των Ελλήνων που είναι υπόδουλοι των Οθωμανών. Αν έχει αντίρρηση η Μεγάλη Ανατολή και το θεωρεί πολιτικό πρόβλημα, είναι πρόθυμη να αλλάξει το όνομά του. Οι Γάλλοι δεν έχουν καμία αντίρρηση, αντιθέτως μάλιστα συμφωνούν απόλυτα. Και έτσι 10 χρόνια πριν την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, ο τεκτονισμός είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός θεσμός που επίσημα αναγνωρίζει το υπόδουλο ελληνικό γένος χάρη στο Διονύσιο Ρώμα. Ο δαιμόνιος πολιτικός βέβαια δεν σταματά εδώ. Μετά το 1815 η κυριαρχία των Επτανήσεων φεύγει από τους Γάλλους και υπάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί ο γιος του βασιλιά, ο Δούκας του Σάσαξ, έχει αναλάβει μεγάλος δάσκαλος των τεκτώνων και ήδη έχει ενώσει τις διαφορετικές μεγάλες στοές της Αγγλίας στην Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας. Και στη συνέχεια αφιέρωσε τη ζωή του στην οργάνωση του τεκτονισμού και των διαφορετικών σωμάτων της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, διαφορετικών τεκτονικών σωμάτων. Ο Ρώμας λοιπόν αποφασίζει να διαρρήξουν τις σχέσεις τους με τους Γάλλους, να μετατρέψει την περιφερειακή Μεγάλη Στοά σε ανεξάρτητη με το όνομα Γαλινοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος, 6 χρόνια πριν την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Ζήτησε επίσημα την αναγνώριση από την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας, προσφέροντας τη θέση του μεγάλου διδασκάλου στον 10ο Σάσεξ. Το αίτημα έγινε αμέσως δεκτό. Και έτσι η Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος αναγνωρίστηκε και από τους Γάλλους με αυτό το όνομα πρώτης έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Δε Δούκας αποδέχθηκε επίσημα τον τίτλο του Μεγάλου Διδασκάλου μετά από 8 χρόνια το 1823 και αφού η Επανάσταση είχε πλέον εδραιωθεί. Διατήρησε τον τίτλο μέχρι το θάνατό του, ο οποίος στη συνέχεια πέρασε στο διάδοχό του, Κόμου του Ζέτλαντ, και διατηρήθηκε ώσπου οι Επτανήσοι έπαψαν να λειτουργούν τη Μεγάλη Στοά το 1857. Ποιο είναι το ενδιαφέρον στοιχείο στην επίσημη επικοινωνία των Κερκυραίων αδελφών με την Αγγλική Μεγάλη Στοά? Το συμβούλιο που αποφασίζει την πρόταση και την αποδοχή της σύνδεσης με την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας δεν είναι συμβούλιο συμβολικών στοών. Είναι το σκοτικό ροδοσταυρικό υπέρτατο περιστήλιο, καθώς εκείνη την εποχή είναι το ανώτατο τεκτονικό εργαστήριο που εδρεύει στην Κέρκυρα. Προσέξτε, η τεκτονική κανονικότητα όπως την γνωρίζουμε σήμερα παγιώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Τότε, στις αρχές του 19ου αιώνα, οι ανώτεροι βαθμοί ήταν σκοτικοί. Ονομαζόντουσαν ανώτεροι βαθμοί. Και ως τέτοιοι γίνονταν αποδεκτοί από όλους. Η αποδοχή λοιπόν της μετατροπής της περιφερειακής Μεγάλης Στοάς σε ανεξάρτητη με το όνομα Γαλινοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος αποφασίστηκε όπως μας πληροφορούν τα πρακτικά της εποχής την 26η ημέρα του δεύτερου μήνα, δηλαδή σκοτικά μιλώντας του Απριλίου, του έτους φωτός 5816 από ποιον? Από το υπέρτατο επαρχιακό περιστήλιο, προσαρτημένο σε σκοτική μεγάλη επαρχιακή στοά του σκοτικού φιλοσοφικού δόγματος του Αγίου Ιωάννη της Σκοτίας, υπό το διακριτικό όνομα Αγαθοεργία και Φιλογένεια Ηνωμένε στην Ανατολή της Κέρκυρας. Όποιος ενδιαφέρεται για μια βαθύτερη έρευνα μπορεί να βρει τα κυριότερα σχετικά πρακτικά της εποχής σε μια μελέτη του κρατηγού αδελφού μας του Ανδρέα του Ριζόπουλου, τα τεκτονικά ανάλεπτα. Αφήνουμε τα Επτάνησα και περνάμε στις ανατολικές ακτές της Μεσογείου. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο 18ος αιώνας είναι η εποχή των μεγάλων κοινωνικών αλλαγών. Γεννιούνται τα κράτη-έθνη. Και με τους αγώνες χειραφετείται η αστική τάξη.
νέοι επιστήμονες που δεν ανέχονται στην έρευνά τους τους περιορισμούς της Καθολικής Εκκλησίας και έμποροι που αποκτούν πλέον τη δική τους δύναμη, η οποία δεν εξαρτάται ούτε από άρχοντα, ούτε από ευγενή, ούτε από ηγούμενο. Όλοι αυτοί βρίσκουν στον τεκτονισμό μια πηγή έμπνευσης και ενθάρρυνσης, μια αδελφότητα που ενθαρρύνει και υποστηρίζει με πάθος το όραμα του νέου κόσμου που διεκδικούν. Έτσι, οι πρώτες τοές στην περιοχή, στο Χαλέπι και στην Κωνσταντινούπολη, δημιουργούνται το 1744 από τον Σκοτσέζο Αλέξανδρο Ντραμόντ, ο οποίος μάλιστα είναι και ο πρώτος που έλαβε τον τίτλο του Περιφερειακού Μεγάλου Δασκάλου από το Μεγάλο Στάδιο της Σκωτίας. Η περιοχή, η ανατολική πλευρά της Μεσογείου, είναι εμπορικό σταυροδρόμι των Ηπείρων και έχει τεράστιο οικονομικό ενδιαφέρον. Ο Δραμόν εκπροσωπούσε τη Levant Company που έλεγχε τα εμπορικά συμφέροντα της Βρετανίας στην περιοχή και επίσημα είχε τον τίτλο του προξένου. Εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η δράση της ανταγωνίστριας γαλλικής εμπορικής εταιρείας, τη Société Française Dorian, που με έδρα την Μεσσαλία εξαπλώθηκε στα ίδια μέρη. Στη Μεσσαλία δράει η μεγάλη σκοτική μητέρα όλα της Μεσσαλίας του Αγίου Ιωάννη, της Σκωτίας, η οποία είχε ιδρυθεί από Σκότους Ιακωβίτες, με συγχωρείτε, και ασκούσε ένα σκοτικό σύστημα 7 βαθμών. Μετά το 1751 ιδρύνουν στο έστω στην Κωνσταντινούπολη, στα ελληνικά στα λέω, Αγίος Ιωάννης της Σκωτίας της Τέλειας Ένωσης, στη Θεσσαλονίκη τον Άγιο Ιωάννη της Σκωτίας για τη Φιλία και στη Σμύρνη τον Άγιο Ιωάννη της Σκωτίας των Επανενωμένων Εθνών, καθώς και περιστήλια ανώτερων βαθμών. Οι Έλληνες φοιτητές, επιστήμονες και επιχειρηματίες συμμετέχουν ενεργά σε αυτές. Με την Επανάσταση διακόπτουν τη λειτουργία, καθώς κυρίως οι Σμυρνοί θεωρούνται ύποπτη συμμετοχή στα επαναστημένα νησιά, στη Χίο και στα Ψαρά. Το 1824 επαναλειτουργούν, αλλά η σκοτική μεγάλη μητέρα στο της Μασαλίας έχει υπαχθεί στη Μεγάλη Ανατολή. Η αίτηση αναγνώρισης λοιπόν με ημερομηνία 25 Φεβρουαρίου του 1824 βεβαιώνει ότι εκτός της συμβολικής του ΑΣ Νασιών Ειρηνή υπάρχει στη Σμύρνη και το σκοτικό υπέρτατο περιστήριο των Φιλαδέλφων, το οποίο επίσης αναγνωρίζεται και επαναλειτουργεί κανονικά. Ποιο είναι τώρα το ενδιαφέρον στοιχείο? Είπαμε ότι όλος ο αστικός πολιτισμός της εποχής αναπτύσσεται σε αυτά τα μέρη, Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη. Η Αθήνα είναι ένα άσημο χωριό που θα αναπτυχθεί πολύ αργότερα. Μέχρι σήμερα στα τυπικά μας του 9ου βαθμού έχουμε μια μοναδική ιδιαιτερότητα, περιγράφοντας κάποια θηρία, και μένω εκεί, που δεν υπάρχουν σε καμία άλλη χώρα, πουθενά. Αν ερευνήσουμε όμως λίγο βαθύτερα, θα δούμε ότι είναι κατά λέξη αντιγραφή από το ανάλογο τυπικό του 18ου αιώνα της μεγάλης σκοτικής μητέρας του Άστης Μασαλίας. Οι Έλληνες αδελφοί της Μύρης και της Θεσσαλονίκης ή της Κωνσταντινούπολης του 18ου και 19ου αιώνα τα χρησιμοποιούσαν και τα αγαπούσαν. Οπότε όταν ιδρύθηκε επίσημα ο τεκτονισμός στο νέο ελληνικό κράτος, καθώς αποτελούσαν μέρος του πιο δυναμικού οικονομικού και πολιτισμικού στοιχείου, πρόσφεραν μαζί και την παράδοση που ήδη γνώριζαν. Και από εκεί έφτασε μέχρι τις μέρες μας, είναι απολύτως θεμητό και αποδεκτό, καθώς ο τεκτονισμός είναι πρώτα απ' όλα παράδοση. Και ασκώντας αυτό το τυπικό εμείς, συντηρούμε αδιάσπαστα μια σκοτική παράδοση 2,5 αιώνων. Και έτσι φτάνουμε στην είδηση της πρώτης μεγάλης στοάς και του αρχαίου και αγωγικού σκοτικού τύπου στο νέο ελληνικό κράτος. Το 1857, όπως ήδη είπαμε, αναστέλει τη λειτουργία της γαλλικής της μεγάλης στοάς των Επτανήσων και την ίδια χρονιά φέρεται να λειτουργούν στην ελεύθερη Ελλάδα 7 στοές υπό την αιγίδα της Μεγάλης Ανατολής της Ιταλίας. Γιατί υπό την Ιταλία και όχι τη Γαλλία ή την Αγγλία? Πιθανόν, γιατί οι δύο τελευταίες μαζί με τη Ρωσία είναι εγκυήτριες δυνάμεις και έξυπνα πράττοντες οι πρόγονοι μας επέλεξαν μια τρίτη γειτονική και φιλική χώρα που δεν θα τους ενέπλεκε σε πολιτικές αντιπαλότητες. Οι ελληνικές στοές αποκτούν την ίμια αυτονομία τους με τη μορφή διευθυντηρίου το 1863 και το 1868 με διάταγμα του Μεγάλου Διδασκάλου της Μεγάλης Ανατολής της Ιταλίας ιδρύεται η Γαλλινοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος με 8 στοές και παρουσία στην Αθήνα, Κέρκυρα, Πειραιά, Λαμία, Άργος, Γιάννενα και Ζάκυνθο. Παρόλα αυτά, το αρχαίογονο πρόβλημα της φυλής μας, η διχόνοια,
έχει εκοφαντική παρουσία. Τα λιγοστά ενεργά μέλη αδυνατούν να συμφωνήσουν στην εκλογή ενός μεγάλου διδασκάλου. Και συνεχίζει να λειτουργούν με ένα διευθυντήριο στο οποίο προεδρεύει ως πρόσθετος μεγάλος διδάσκαλος ο Νικόλας Δαμασκηνός. Οι στοές οδηγούνται σε μαρασμό και δεν θα ενεργοποιηθούν ούτε θα λειτουργήσουν κανονικά μέχρι τον ερχομό του Ροδοκανάκη. Λίγα λόγια για τον Ροδοκανάκη που ουδόλως μας ενδιαφέρει να είναι πρίγκιπας, καθώς το ελληνικό κράτος δεν αναγνωρίζει τέτοιους τύπους. Η οικογένεια του Ροδοκανάκη με καταγωγή από τη Χίο ήταν μια ισχυρά εδρεωμένη στην Ευρώπη επιχειρηματική και οικονομική δύναμη. Και σήμερα ακόμα υπάρχουν δρόμοι που φέρνουν το όνομα Ροδοκανάκη τόσο στην Αγγλία όσο και στη Γαλλία. Ο ίδιος ο πρίγκιπας, όπως αποκαλείται τον εαυτό του Δημήτρης Ροδοκανάκης, δεν ήταν τεκτόν. Αποδέχθηκε την πρόσκληση να έρθει στην Ελλάδα για να συμβάλλει στην οργάνωση του τεκτονισμού. Σε μια έκτακτη τελετή της ΣΤΟΑΣ Άγιος Ανδρέας νούμερο 48 και παρουσία εκπροσώπων της Μεγάλης ΣΤΟΑΣ της Σκωτίας και του Καναδά και αξιωματούχων του Υπάτου Συμβουλίου, έλαβε τους τρεις συμβολικούς βαθμούς. Τον επόμενο μήνα, σε μια εξίσου πανηγυρική τελετή και παρουσία εκπροσώπων της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας και του Μεγάλου Παριστινιού του Καναδά, έλαβε τους βαθμούς του διακεκριμένου διδασκάλου, του πρώην Σεβασμίου και του διδασκάλου του Σήματος. Και αφού διήλθε των πέπλων, κατά τον αρχαίο τρόπο, ανυψώθηκε στην υπέρτατη τάξη της Βασιλικής Αψίδος. Στη συνέχεια, εγκαταστάθηκε με τον δέοντα και αρχαίο τρόπο μέλος του θρησκευτικού και στρατιωτικού ταμάτου του ναού, στο Priory of Lothians νούμερο 1, το αρχαιότερο διοικητήριο της Σκωτίας. Και ακολούθως προήχθη και ανήλθε στην τιμή της υποσύνης, γινόμενος μέλος του βασιλικού τάγματος της Σκωτίας. Αντιγράφω φράσεις από τα πρακτικά της εποχής και σημειώνω ότι κάθε τελετή είχε το χαρακτήρα έκτακτης ή ειδικής, emergency ή special meeting, και γινόταν παρουσία εκπροσώπων της Μεγάλης ΣΤΟΑΣ και μεγάλων σωμάτων τόσο της Σκωτίας όσο και άλλων χωρών, υπογραμμίζοντας έτσι τη σπουδαιότητα του γεγονότος. Όλοι δε οι μετέχοντες σε ένα ενδιαφέρον στοιχείο, δίπλα στο όνομά τους, όπως φαίνεται στις δημοσιεύσεις εποχής, σημειώνουν και το σχετικό βαθμό, σκοτικό βαθμό που κατέχουν. Μη σας ξενίζει, καθώς όπως είπαμε, τα όρια της τεκτονικής κανονικότητας που τηρούμε σήμερα μεταξύ των τεκτονικών σωμάτων σταθεροποιήθηκαν μετά το 1930, στον 20ο αιώνα. Τέλος, την 28η Απριλίου του 1870, το ύπατο Συμβούλιο της Σκωτίας απέδωσε τον πρίγκιπα Δημήτριο Ροδοκανάκη τον 33ο βαθμό του Μεγάλου Γενικού Επιθεωρητή του Αρχαίου και Επιδημίου Σκωτικού Τύπου και τον υποδέχθηκε ως ενεργό μέλος του Υπάτου Συμβουλίου. Ο Δημήτριος Ροδοκανάκης, αν και είχε αμφισβητηθεί από ορισμένους μεταγενέστερους Έλληνες εντός εισαγωγικών Σκότους τέκτονες, δηλαδή κάποιους που με εξυπνακισμούς προσπαθούν να υπονομεύσουν τον ίδιο σκοτικό τύπο, ήταν ο άνθρωπος που συγκρότησε τον ελληνικό ελευθεροτεκτονισμό. Έφτασε στην Ελλάδα από την Αγγλία, όπου διέμενε, διασχίζοντας την εμπόλεμη Ευρώπη, σε ένα ταξίδι που κράτησε 8 μήνες. Και χρειάστηκε στη συνέχεια ένα ολόκληρο χρόνο για να μπορέσει να συνενώσει τους ελάχιστους ανακομίνατους αδελφούς και να τους πείσει να κινηθούν ενωμένα και σύμφωνα με τα διεθνή τεκτονικά θέσμια για να ιδρύσουν κανονικές διοικήσεις. Την 9η ή 21η Ιουλίου 1872 ξεκίνησε η τριήμερη συνεδρίαση Μεγάλης ΣΤΟΑΣ. Την πρώτη μέρα και υπό την προεδρία του προσθέτου μεγάλου δασκάλου Νικολάου Δαμασκηνού εξέλεξαν 9 αντιπροσώπους ΣΤΟΟΥ, περιδευλημένους εξουσία αναπεριόριστων όπως προβώσει στην εκλογή των μελών του Συμβουλίου της Μεγάλης Ανατολής κατά το άρθρο 20 του Συντάγματος. Τη δεύτερη μέρα, οι αντιπρόσωποι με φανερή ψηφοφορία εξέλεξαν πρώτο μεγάλο δάσκαλο, τον Δημήτριο Ροδοκανάκη. Και την τρίτη μέρα εξελέγει κανονικά το υπόλοιπο Μεγάλο Συμβούλιο. Βλέπετε, σε όλες τις αναφορές που προέρχονται από τα πρακτικά υπάρχει διπλή ημερομηνία, 11 ή 23 Ιουλίου. Αυτό συμβαίνει γιατί εκείνη την εποχή έχει υιοθετηθεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης το νέο ημερολόγιο, το Γρηγοριανό, αλλά όχι από όλες. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, εισήχθη επίσημα το 1923. Όμως, επειδή τα πρακτικά είχαν προορισμό να σταλούν σε όλες τις τεκτονικές δυνάμεις των δύο ημισφαιρίων, περιλάμβαναν και τις δύο ημερομηνίες Ιουλιανού και Γρηγοριανού. Αφού ολοκληρώθηκε πλήρως και κανονικώς η εγκατάσταση της διοίκησης της Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος,
την επόμενη μέρα, την 24η Ιουλίου, ιδρύθηκε κανονικά το ΥΠΑ του Συμβούλου της Ελλάδος, του Αρχαίου και Αποερευνητικού Σκοτικού Τύπου, από τον πρίγκιπα Δημήτριο Ροδοκανάκη, στη βάση των εξουσιών που του είχε απονείμει το ΥΠΑ του Συμβούλου του 303 της Σκωτίας. Σχεδόν αμέσως και χάρη στις συντονισμένες ενέργειές του, τόσο η Μεγάλη Στοά, όσο και το ΥΠΑ του Συμβούλου της Ελλάδος, αναγνωρίστηκαν από όλες τις διεθνείς κανονικές τεκτονικές δυνάμεις. Και έτσι ξεκίνησε ο τεκτονισμός και η σκοτική παράδοση του ελληνικού κράτους, η παράδοση που αδιάσπαστα και σταθερά ακολουθούμε και στηρίζουμε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, όπως λέμε κάτω, και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Στρατιώτατε, σας ευχαριστώ πολύ. Να μου επιτρέψετε μία-δύο ερωτήσεις να δω αν το έχω καταλάβει σωστά. Ξεκινώντας από το τέλος, κατάλαβα σωστά ότι ο Ροδοκανάκης ήταν ταυτόχρονα και μεγάλος διδάσκαλος και είπα τους μεγάλους ταξιάρχες. Ακριβώς. Και εκείνη την εποχή συμβαίνει σε αρκετές χώρες. Γιατί ο τεκτονισμός είναι στην αρχή του. Ναι. Τώρα μπορεί να στενοχωρηθούν μερικοί, αλλά γι' αυτό κάνω διευκρινήσεις. Μήπως θα έχουν καταλάβει λάθος. Η άλλη ερώτηση, πάλι αν κατάλαβα σωστά, δηλαδή όταν μιλάμε ότι έγινε τεκτονισμός στην Ελλάδα, έγινε από το σκοτικό τύπο. Ναι, ήταν καθαρά σκοτικός τύπος. Αυτό που σας διάβασα όλη τη διαδικασία στη Σκωτία, πώς προετοιμάστηκε και του αποδείχθηκαν όλοι οι βαθμοί για να όχι, καταλήξει όχι, στο εγώ σκοτικό. μιλάω για πιο νωρίς. Δηλαδή, γυρνώντας. Όλες οι στοές είναι σκοτικές και στην Ελλάδα έχουμε. Και μπενεφισέρσια και. Έχουμε την τιμή να υπάρχει ιστορικά όλη η σκοτική παράδοση από πριν ακόμα δημιουργηθεί τελικά ο αρχαίος και αποδεδειγμένος σκοτικός τύπος, ο οποίος, όπως ωραία λένε τα συνταγματά μας, ενοποίησε όλα τα κλαδιά του, τα διαφορετικά του ενός δέντρου. Δηλαδή, όπως λένε οι αγγλοπρεπείς, το Beyond the Craft είναι αυτό που δημιούργησε τον τεκτονισμό στην Ελλάδα. Οι βαθμοί πάνω από το Craft είναι που το δημιουργήσαν. Ακριβώς. Ακριβώς. Κοιτάξτε λοιπόν η σημερινή ομιλία πόσες λάθος σκέψεις. Γιατί μέχρι σήμερα ομολογώ εγώ πίστευα ότι ήταν ο συμβολικός τεκτονισμός αυτός ο οποίος δημιούργησε στα Επτάνησα το, αλλά φαίνεται ότι έσφαλα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι όταν πριν από καμιά δεκαετία χρόνια πρώτη φορά είχαμε αναφέρει ότι η Μπενεφιτσέντζα ιδρύθηκε με τον τύπο της αυστηράς στήρησης, είχαν ακουστεί πολλές ειρωνίες, γιατί πολλοί αδελφοί πιστεύουν ότι η Μπενεφιτσέντζα ιδρύθηκε με αγγλικό τεκτονισμό. Δεν υπήρχε τότε. Σωστό. Η Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας είναι 19ος αιώνας. 50 χρόνια πριν δεν υπάρχει. Και αυτοί που το ειδήσανε, γι' αυτό έκανα και την εισαγωγή τι σημαίνει υποτική παράδοση, πώς σημαίνει, γιατί παραλαμβάναμε ότι ιδρύθηκε από την Πάδοβα που ήταν εξαρτημένα από τη Λιώνα, αλλά λίγοι καταλαβαίναν τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Τα πρακτικά λένε ακριβώς την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι με τη Λιώνα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Τι μου λέτε τώρα, κάποιοι δεν ξέραν ότι είναι στη Γαλλία. Καλά. Αν πάμε με την αρχή και στη Λιόπολη θεωρούν ότι δεν είναι ακριβώς Γαλλία. Αλλά αυτή είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, εδώ θα σταματήσουμε την μαγνητοσκόπηση για να μην στενοχωρήσουμε κι άλλους. Δηλαδή, στις υποτικές γλώσσες, στο υποτικό χώρισμα που υπάρχει, στη χώρα της Γαλλίας είναι τρία διαφορετικά μέρη. Μάλιστα.